Σάβα, κάτω το θέμα. Είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα. Γιατί σίγουρα προπονούνται, είναι πολύ έμπειροι οι παίκτε περισσότεροι, είναι καλό ο προπονητή. Δεν μπορούν να βγάλουν την προπονησή του. Δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν. Σάβα, ναι, δεν αντέχουν. Δεν έχουν. Ναι, πρόβλημα. αλλά το θέμα είναι. Δεν έχουν σωματικέ δυνάμει, δεν έχουν πνευματικέ δυνάμει, δεν έχουν ψυχολογικέ δυνάμει. Ο Φουτσέσκου λέει ότι δεν έχουν πνευματικέ δυνάμει. Αυτό είναι. Η πνευματική και η σωματική. Όχι η ψυχολογική. Δεν έχουν. Γιατί να μην έχει ψυχολογική δύναμη. Μπαίνει μέσα και βάζει Τι πιο όμορφο είναι. Ξεκινάει ο αγώνας και κερδίζεις και έχεις και 20.000 κόσμο πόσο είχε και φωνάζει όλα. Αλλά έχει δίκιο ο Λουτσέσκου. Με το που τους εγκαταλείπει, με το που τους το κορμί, αρχίζει όσο και να θέλει η ψυχή, γιατί σου λέω έχουν ψυχές δυνάμεις, τους εγκαταλείπει το πνεύμα. Μπλοκάρουν στον εγκέφαλο. Δεν πάνε, κάνουν λάθος κίνηση. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει εμένα μου έκανε ξέρεις, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθε, με Παντελή. Αυτό που, που λες ότι ο Πάουκ μπαίνει συνήθω δυνατά στα παιχνίδια του ισχύει. Νομίζω ότι είναι τακτική ε, από το Λουτσέσκου. Δηλαδή θέλει να μπει η ομάδα του δυνατά. Να πετύχει ένα γκολ και μετά να προσπαθήσει να το διαχειριστεί. Αυτό όμω που εμένα με εντυπωσίασε εχθέ είναι ότι το χειρότερο διάστημα του Πάουκ στο παιχνίδι είναι αμέσω μετά τον γκολ που σημειώνει. Ναι. Δεν είναι τη στιγμή που δέχεται τον γκολ στο 34 της Σοφάρησης. Yeah. Είναι από το 10 περίπου που ξεκινάει το παιχνίδι μετά τον κολ που έχει πετύχει μέχρι και το 25 που δεν μπορεί να βγει από την περιοχή του. Δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέχρι τη μεσαία γραμμή. Mm -hmm. Αφήνει την Κοπεχάγη να τον πιέζει mm -hmm. ψηλά, να του παίρνει μπάλε και να δημιουργεί ευκαιρίες. Εντυπωσιακότατο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Κανονικά εκείνη τη στιγμή ο Πάουκ θα έπρεπε να έχει την απόλυτη ηρεμία στο παιχνίδι του, Μάλιστα. να κυκλοφορεί με άνεση την μπάλα, να κερδίζει και χρόνο, να διαχειρίζει το προβάδισμα, να περιμένει να δει, να μετρήσει την Κοπεχάγη. Αλλά συμβαίνει ακριβώ το αντίθετο. Επαναλαμβάνω, αμέσω μετά τον κολ που δέχτηκε για 10 λεπτά ο Πάουκ πέρασε, υπέφερε. Πέρασε τα μύρια όσα γιατί δεν μπορούσε να βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Να την πάει μέχρι τη μεσαια γραμμή. Όταν άρχισε σιγά-σιγά να ισορροπεί, να βρίσκει. Προσπάθειε προ την επίδεση, δέχτηκε τον γκολ. Για μένα, τον γκολ το πρώτο τη Κοπεχάγη δεν είναι από αυτά που λέει ο Λουτσέσκο ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. Αν δεν. είναι γραφτό σου πάντω, ρε παιδιά, τώρα, αν είναι, τώρα ένα -ένα μου ένα-ένα μου έρχεται, που μπορεί να κάνω μέχρι τη νύχτα εκπομπή σήμερα. Αν Ας είναι κα... γραφτό σου να φα γκολ, γίνεται η μεγάλη μπάλα και ο Βιερίνια τρώει φάπα από την μπάλα. Αφού στο το είπε πριν. Πράγμα το οποίο απαγορεύεται. Οπότε... Δηλαδή, πάει η μπάλα στο Σβέλκο. Και, και, δηλαδή... Γιατί όμω το είπα πριν, Τι, Γιατί. Γιατί το πρέπει, το πρέπει το να τη βλέπει, ρε φίλε, ή πρέπει να του μιλήσει κάποιο, Είναι επαγγελματίε. Στο τοπικό, γιατί μα γίνει αυτό σε πετάνε έξω. Προσπάθει. Τι κάνει. Παντελή, εκεί τη στιγμή προσπαθεί το μυαλό του, πιστεύω εγώ, Έτσι. Ναι. Είναι στο να μην του φύγει ο Βιντ που είναι δίπλα του. Αλήθεια, και είναι. τρέχει δίπλα στον αντίπαλο και δεν βλέπει την μπάλα καθόλου. Ε, και έρχεται την μπάλα και χτυπάει στην πλάτη του. Ναι. Την παίρνει ο Ντίξ, τη δίνει στο πιέλ, Γεια σα. Δύο-ένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.